Γιγαντιά επιχείρηση της Αρχής Δημοσίων Εσόδων με κωδική ονομασία Τρίενα βρίσκεται από χθες σε εξέλιξη στην Κοσμοπολιτική Μύκονο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο να μας πει τι λαβράκια έπιασε αυτή η Τρίενα. Την Τετάρτη αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η συντονισμένη επιχείρηση, η οποία είναι και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά και από την Οικονομική Αστυνομία. Είναι ενδεικτικό, Αντριάννα, ότι το κλιμάκιο το οποίο έχει κατέβει από χθες, όπως είπες και εσύ, στη Μύκονο, αριθμεί 56 άτομα. Αυτό δείχνει το πόση μεγάλη σημασία αποδίδουν στο Οικονομικό Επιτελείο στο να στείλουν ένα μήνυμα κατά της φοροδιαφυγής. Βρίσκονται περίπου 24 ώρες, λίγο παραπάνω, στο νησί και μέχρι στιγμής από τους ελέγχους που έχουν κάνει, έχουν εντοπιστεί δύο επιχειρήσεις με σοβαρές φορολογικές παραβάσεις και άλλες επιχειρήσεις με μικρότερες παραβάσεις, πιο μικρή σημασία. Ενδεικτικά, έχουμε ετοιμάσει και μια κάρτα, ενδεικτικά να σου πω ότι το κλιμάκιο αυτό το οποίο βρίσκεται στην Μύκονο έχει δίνει σε τρία σημεία δίνει τη μεγαλύτερη προσοχή. Δεν είναι καθόλου τυχαίος ο κωδικός. Ναι, γι' αυτό άλλωστε και τρία, να πολύ σωστά η κωδική ονομασία της επιχείρησης. Πρώτον, ψάχνει λοιπόν σε κάθε επιχείρηση για την πιθανότητα να μην εκδίδει αποδείξεις. Γι' αυτό και τα στελέχη του κλιμακίου συνήθως κάθονται στις επιχειρήσεις μέχρι και που κλείνουν, αργά το βράδυ, μέχρι και που κλείνει η ταμιακή μηχανή. Για να βλέπουν αν κόβονται ή όχι αποδείξεις και στη συνέχεια κάνουν και σύγκριση τη ίσπραξη με το τι δήλωνε αυτή η επιχείρηση πριν από μερικές εβδομάδες ή πριν από μερικούς μήνες. Δεύτερο σημείο στο οποίο δίνουν μεγάλη σημασία είναι στο αν είναι πειραγμένες οι ταμιακές μηχανές. Αν είναι δηλαδή νόμιμες, αν έχουν δηλωθεί στην τοπική ΔΟΗ ή αν είναι όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε μηχανές μαϊμού. Δηλαδή κόβουν μεν αποδείξεις, αλλά οι αποδείξεις είναι άκυρες γιατί και η μηχανή είναι αδήλωτη. Εντόπισαν ήδη μία τέτοια επιχείρηση στην Μύκονο, συγκεκριμένα στον Ορνό και βέβαια κινούνται οι διαδικασίες. Και τέλος έχουμε ένα τρίτο σημείο στο οποίο δίνουν μεγάλη σημασία είναι εάν η επιχείρηση στην οποία κάνουν έλεγχο έχει μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εάν εντοπίσουν τέτοια επιχείρηση, τότε έχουν το δικαίωμα να φτάσουν μέχρι και σε κατάσχεση της ημερήσιας ίσπραξης. Ήδη το έχουν κάνει αυτό σε μία επιχείρηση, ενώ μία άλλη επιχείρηση του νησιού, μόλις ήρθε η απειλή της κατάσχεσης, αμέσως ρύθμισε οφειλή 4 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε, Άκη, να δούμε επιγραμματικά τι προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας από ελέγχους σε διάφορες τουριστικές περιοχές. Πρόκειται για ελέγχους οι οποίοι έγιναν το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου, στην αρχή δηλαδή του καλοκαιριού. Έλεγχοι οι οποίοι συνεχίζονται, αλλά για το μήνα Ιούλιο δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Για το Μάιο και τον Ιούνιο όμως δείχνει ότι οι επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησαν σε 2.319 ελέγχους, επέβαλαν 525 πρόστιμα, ιδιαίτερα υψηλά μάλιστα. Αθρηστικά μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια ευρώ ότι έφτασαν αυτά τα πρόστιμα. Αφορούν κυρίως αδήλωτη εργασία, αλλά και άλλες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ενδεικτικό είναι ότι στις 15 Ιουλίου ήταν Κυριακή που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Εκεί λοιπόν έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν καταστήματα που παραβίαζαν την εργατική νομοθεσία. Έγιναν 510 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 47 πρόστιμα μόνο για εκείνη την Κυριακή και το ύψος των προστήμων ανέρχεται περίπου στα 140.000 ευρώ. Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.